Δεύτερη μέρα που μου έχουν κλείσει το πάρκινγκ και το θέμα είναι ότι αυτή τη φορά δεν ξέρω ποιος είναι. Καλημερούδια και σε εσάς. Τι ωραία, τι καλά που ο κύριος με έκλεισε για 10 λεπτάκια. Και εγώ θέλω, υπολόγισα ότι θέλω 10 λεπτά να φτάσω εκεί πέρα που... Συνήθως θέλω 10 λεπτά να κάνω αυτή τη διαδρομή. Αλλά λέω επειδή είναι και γιορτές και θα αυτό, ας φύγω λίγο νωρίτερα. Και είμαι με την ψυχή στο στόμα αυτή τη στιγμή, παιδιά. Και έχει μια κίνηση απίστευτη. Πάρα πολύ ωραία και δεν θέλω να αργήσω με τίποτα, ειδικά αυτές τις μέρες τις γιορτινές. Γενικότερα δεν μου αρέσει εμένα να αργώ στα ραντεβού μου, είμαι πάντα στην ώρα μου, αλλά τώρα ειδικά που είναι έτσι γιορτινές μέρες, δεν θα νιώσω καθόλου ωραία να αργήσω. Και μισή είχα ραντεβού και 31 είναι αυτή τη στιγμή. Αχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι γινότανε. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Καλά, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε τέτοιες μέρες. Hanging lights on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies. She waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute. Turned up Tony Bennett. Said, love, I think I know that they do. She was asking me how as I twirled around. I said, Christmas brought me you. Όσο μου είχε λείψει να φτιάξω τα νυχάκια μου, καλά, έχουν γίνει ονειρικά. Πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα, τέλεια, γυαλίζουν πολύ. Μου είχε βάλει μία βάση καφέ σε τρώει, του έχω μία καραμέλα στο στόμα. Και δεν είναι ευγενικό να μιλάω έτσι. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές, από τις λίγες φορές που μου φτιάχνουν τα νύχια και νιώθω ότι θέλω να κοιμηθώ. Δεν πόνεσα καθόλου. Με πρόσεξε πάρα πολύ, δεν έχουν ματώσει καθόλου τα χέρια μου, κοιτάξτε. Που εγώ ματώνω, έτσι κάνεις και ματώνω, τίποτα, δεν έχω ματώσει καθόλου. Με πρόσεξε πάρα πολύ και γενικότερα η Όλγα που μου έκανε εμένα τα νύχια είχε έναν τέλειο τρόπο, μου έπιανε τα δάχτυλα με τόσο ωραίο απαλό τρόπο, ούτε να με αγχώνει, χαλαρά και ωραία. Και έτσι πρέπει να είναι, να πηγαίνεις να φτιάχνεις τα νυχάκια σου, παρόλο που είναι γιορτές και τώρα οι μέρες είναι δύσκολες εδώ και για τα κορίτσια, έτσι και το συζητώ. Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραία η εμπειρία μου. Θα σας βάλω τα στοιχεία εννοείται από το Nail Stats κάτω στην περιγραφή. Είναι στην Κηφισιά, ο χώρος είναι υπέροχος. Και νομίζω ότι δεν ξέρω, είναι ο πιο ωραίος χώρος που έχω δει για νύχια ποτέ. Πολύ ωραίο, προσεγμένα όλα, ακόμα και τα πινελάκια που είχαν. Ήταν χρυσά, μπροστά του πινέλου ήταν σαν τριαντάφυλλο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να πάμε Θανόπουλο. Θα προσπαθήσω, θα το επιχειρήσω. Το πόσο θα το μετανιώσω είναι άλλη ιστορία. Θα δείξει τώρα. Επιτέλους. Εννοείται θα πάρω κι άλλο. Αυτό το Christmas tree να είναι με την ίδια συσκευασία τώρα. Με ίδιο γεύσινο. Λογικά, εντάξει. The best, το καλύτερο αυτό. Holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait.
Waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come home, there's no better place. Waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, presents tied up with a string for you and me. So grab your stocking above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, είμαι ακόμα με τα ρούχα από το πρωί. Δεν έχω προλάβει να αλλάξω με το που γυρίσαμε. Βασικά με το που γύρισα εγώ, γιατί εγώ βγήκα από το σούπερ μάρκετ. Βασικά, ακούστε τι έγινε. Μέσα στο σούπερ μάρκετ, τώρα πήγα να πληρώσω. Μου φανήκανε πάρα πολλά τα χρήματα που πληρώνω. Και λέω, πώς γίνεται να, για αυτά τα πράγματα να πλήρωσα τόσο πολύ. Βέβαια, πήρα έτσι κάποια πιο καλά πράγματα, κάποια έτσι πιο καλά τυριά και αυτά, αλλά θεωρούσα ότι το ποσό που πληρώνω είναι πολύ μεγάλο. Εκείνη την ώρα όμως δεν κάθισα να το, να το ψάξω και λέω θα το ψάξω στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ και περνάω στο πάρκινγκ και βγάζω την απόδειξη για να τη δω και εκείνη την ώρα ένας κύριος από πίσω περίμενε να παρκάρει και λέω οκ, μην του κρατώ τη θέση, θα το δώσω σπίτι και γυρνώντας σπίτι όντως συνειδητοποίησα ότι αντί κοπέλα σε ένα προϊόν να μου χτυπήσει 2 τα μάχια πατήθηκε μάλλον κατά λάθος και το 6, οπότε πλήρωσα 26 και χρεώθηκα 35 ευρώ παραπάνω. Και πήγα, βγήκα ξανά, δηλαδή όπως γύρισα, έφαγα και ξανά έφυγα να βγω να διορθώσουμε το λάθος και λέω αφού βγήκα που βγήκα και επειδή πλησιάζουν Χριστούγεννα και εγώ το αγαπημένο μου τσιρέκι, το ζαχαροπλαστή αυτό που παίρνω αυτό το τέλειο το τσιρέκι δεν το έχω πάρει ακόμα, ας πάω λέω να το πάρω και πήγαμε και πήραμε, είχε έρθει και ο Κανάκης με τον Αλέξανδρο μαζί μου και πήγαμε και πήραμε και το τσουρεκάκι, να έχουμε έτσι να τσιμπολογάμε λίγο αυτές τις μέρες. Τσουρεκάκι ωραίο που αρέσει και στον Αλέξανδρο πολύ. Και τον Αλέξανδρο τον πήρε ο ύπνος μέσα στο αμάξι και είναι τόσο κομμάτια όπου τον σηκώσαμε, τον βάλαμε στο, του αλλάξαμε πιτζάμες, τον βάλαμε στο κρεβάτι και κοιμήθηκε. Το κακό είναι ότι σήμερα έχει πολύ βραχνή φωνή και βήχα, ξέρω βήχα. Τώρα που κοιμάται βέβαια είναι ήρεμος, φτου 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 φτου, μην τον ματιάσω. Και ελπίζω να παραμείνει έτσι και να είναι κάτι απλό, να είναι μια φαρυγγιτιδούλα και τίποτα παραπάνω. Και έφτιαξα και τα κουτάκια για τα κάλαντα, τα τσαντάκια και στενοχωρήθηκα γιατί είπα ότι μόλις πάω στο σούπερ μάρκετ θα ζητήσω αν έχουν να με βοηθήσουν να χαλάσω χρήματα και το ξέχασα και μέσα στο πορτοφόλι μου δεν είχα καθόλου μετρητά, καθόλου, δηλαδή είχα μόνο τα λεφτά που ήταν να χαλάσω. Και το ξέχασα και γύρισα και δεν είχα τίποτα. Στράντιξα τα πάντα για να βρω όσα πιο πολλά ψηλά μπορώ. Το μόνο που μπόρεσα να φτιάξω είναι μονόευρα μέσα σε μερικά κουτάκια. Κοιτάξτε τώρα στα νύψια μου και στα αυτά που θα έρθουν έχω βάλει κάτι περισσότερο, εντάξει. Και τους έβαλα και σε αυτούς έτσι σοκολατάκια και αυτά και στα παιδάκια έχω βάλει τα μολυβάκια τα χριστουγεννιάτικα με τη γόμα να δίνω ένα τσαντάκι στο κάθε παιδάκι. Ελπίζω να έρθουν αρκετά παιδάκια, εγώ έχω ετοιμάσει έτσι αρκετά και ελπίζω να έρθουν αρκετά παιδάκια και ελπίζω να έχω προλάβει να γυρίσω γιατί αύριο πάρα πολύ πρωί πρέπει να βγω στους δρόμους να πάω με την αδερφή μου να κάνουμε κάτι. Είπα να είναι τη Σαββατοκύριακο περιποίησης αυτό πριν τα Χριστούγεννα και είπαμε με την αδερφή μου έτσι πιο πολύ σαν διασκέδαση να πάμε να κάνουμε κάτι. Αλλά πραγματικά πιο πολύ σαν διασκέδαση γιατί τα Χριστούγεννα θα είμαστε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, και οπότε αύριο νωρίς θα βγούμε στους δρόμους. Εσείς το αυριανό βίντεο θα το δείτε στις 27 του μήνα μετά τα Χριστούγεννα. Πρέπει κάπου εδώ να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα, με υγεία, αγάπη και πάρα πολλά χαμόγελα
Και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσετε αυτές τις ημέρες των Χριστουγέννων με ανθρώπους που αγαπάτε και όχι με αυτά τα πρέπει, που καμιά φορά πρέπει και αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε κάποια τραπέζια με ανθρώπους που δεν θέλουμε και δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο αυτό. Τώρα δεν σας το λέω σε συμβουλή, σας λέω απλά την γνώμη μου πάνω σε αυτό. Νομίζω πως οι ημέρες των Χριστουγέννων είναι τόσο όμορφες, τόσο λαμπερές, που δεν χρειάζεται να χαλιόμαστε για τίποτα, να ανοίξουμε τα σπίτια μας, να ψήσουμε τα φαγητά μας και να περιμένουμε κόσμο τον οποίο πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, να χαμογελάμε. Και όταν ξημερώσει αυτή η 27η μέρα του Δεκέμβρη και σκεφτούμε τις ημέρες των γιορτών που πέρασαν, να νιώθουμε όμορφα και γεμάτη και όχι με πικρίες και όχι με στενοχώριες και όχι με αυτός ο συγγενής, ο μακρινός, κοντινός, μπιριμπίρι, μούπε, τούπα, σούπα. Τέλος πάντων, αλλά αν πρέπει να γίνουν αυτά τα πρέπει, γιατί καμιά φορά δεν μπορείς και να τα αποφύγεις, μην κρατάτε τίποτα μέσα σας. Ωραία και ευγενικά και με όμορφο τρόπο απαντάμε σε ό,τι δεν μας αρέσει ή κόβουμε ό,τι δεν μας αρέσει και σταματάμε μια συζήτηση με ωραίο τρόπο, ότι είμαι σε δύσκολη θέση και δεν θα ήθελα να απαντήσω, ότι είμαι σε δύσκολη θέση και δεν θα ήθελα να γίνεται αυτή η συζήτηση με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, μπορείς να κάνεις τον άλλον να σταματήσει. Χωρίς να το κρατάς μέσα σου και μετά γυρνώντας σπίτι να ξεσπάσεις οπουδήποτε αλλού δεν θες να ξεσπάσεις και μετά να το μετανιώνεις. Αυτά από εμένα, σαν, βασικά όχι σαν, με πολύ αγάπη σας μεταφέρω τη γνώμη μου και εγώ έτσι θα κάνω φέτος στις γιορτές, θα περάσω με ανθρώπους που πραγματικά αγαπώ και αφήνω το πρέπει πίσω. Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δω πάλι 27 του μήνα, να μην λείψει κανείς παρακαλώ, ε. Να πέρασετε τέλεια και να φάτε πολύ μέχρι να σκάσετε. Όχι κυριολεκτικά, ε. Καταλάβατε. Έχω φοβηθεί, δεν ξέρω και τι να πω πια. Δηλαδή πραγματικά λέω πράγματα και μετά... Παπαπαπαπα. Καλές γιορτές.